όρφανα κρούσματα που εντοπίστηκαν τις τελευταίες ημέρες στο νησί μας χτύπησαν καμπανάκι στο Υπουργείο Υγείας, το οποίο προχωρεί σε 3.000 δειγματοληπτικούς ελέγχους σε πολίτες. Τις επόμενες μέρες θα πραγματοποιηθεί τυχαίος δειγματοληπτικός έλεγχος σε 3.000 άτομα σε όλες τις επαρχίες, με μεγαλύτερη έμφαση να δίνεται στην επαρχία της Λεμεσού, όπου εντοπίσαμε τις περισσότερες από τις εγχώριες λοιμώξεις. Έκκληση προς τους πολίτες κάνει ο αρμόδιος υπουργός, όπως συνεχίσουν να τηρούν ευλαβικά τα μέτρα ατομικής υγιεινής, αφού όπως είναι πια αντιληπτό, ο ιός δεν έχει ακόμα εκρυζωθεί. Θέλω να καλέσω για ακόμα μια φορά τους συμπολίτες μας να επικοινωνούν αμέσως με τον προσωπικό τους γιατρό εάν έχουν συμπτωματολογία του κορονοϊού. Με αυτόν τον τρόπο μπορούμε να εντοπίσουμε γρήγορα τα κρούσματα, να τα περιορίσουμε και να διερευνήσουμε τις επαφές τους. Και μπορεί τα όρφανα κρούσματα να κρούν τον κόδωνα, ωστόσο προς το παρόν δεν γίνονται σκέψεις για τοπικό lockdown. Η κατάσταση είναι ελεγχόμενη, διαμηνύει ο Υπουργός Υγείας. Σύμφωνα με τον ίδιο, οι εργαστηριακοί έλεγχοι θα καταδείξουν σε πόσο μεγάλη έκταση υπάρχει ο ιός στην κοινότητα. Υπενθυμίζει ταυτόχρονα ότι η χρήση για εργαζόμενους σε πόστα εξυπηρέτησης κοινού, όπως οι ταμείες και οι πολίτες σε υπεραγορές και καταστήματα, αλλά και για εργαζόμενους σε χώρους εστίασης που εξυπηρετούν κοινό ή ασχολούνται με την παρασκευή, προετοιμασία φαγητών και ποτών, είναι υποχρεωτική. 6 νέα κρούσματα ανακοινώθηκαν σήμερα στο νησί από σύνολο 1.682 εργαστηριακών διαγνώσεων. 5 κρούσματα από τα 6 αφορούν άτομα στην Λεμεσό. Το ένα άτομο αφορά Κύπριο που ζει στο Ηνωμένο Βασίλειο και ήρθε στην Κύπρο στις 16 Ιουλίου, αφού είχε προσκομίσει αρνητικό τεστ κατά την άφηξή του. Βρισκόταν σε καραντίνα και υποβλήθηκε ιδιωτικά στην εξέταση, όπου διαγνώστηκε θετικό στον ιό. Τα άλλα περιστατικά εντοπίστηκαν μέσω ιχνηλάτησης στην επαρχία Λεμεσού. Τα 4 άτομα είναι επαφές ενός από τα 2 κρούσματα που ανακοινώθηκαν χθες. Το έκτο περιστατικό επίσης στην Λεμεσού αφορά επαφή κρούσματος που ανακοινώθηκε ως ιχνηλάτηση στις 23 Ιουλίου.